Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι μια επαφή που ξεκίνησε πέρσι με μια δράση μέσα στην πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χίου. Ξεκίνησε μια συνεργασία και φέτος αυτή η συνεργασία διευρύνθηκε. Στήθηκε το πρώτο φεστιβάλ τέχνης στα Χνάρια του Ομήρου, στη Χίο. Πραγματοποιείται στη Βολισσό, στην Αμανή. Όλοι οι άνθρωποι θα μείνουν στην Αμανή, θα είναι μέσα στη Βολισσό εκεί, θα κάνουμε δράσεις. Την Τετάρτη θα ξεκινήσουμε το workshop, αύριο Τετάρτη, στο σχολείο της Βολισσού. Θα στηθεί και μία έκθεση εκεί, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και το Σάββατο. Την Πέμπτη το project είναι ζωγραφική στο δρόμο. Θα ζωγραφίσουμε ένα παλιό εμπορικό δρόμο της Βολισσού, το δρόμο που συνδέει την πλατεία του Χριστού με την πλατεία του Πιθώνα. Την Παρασκευή θα δουν τα μαστιχοχώρια, θα κατέβουν μία βόλτα στα μεστά, στο πυργί, στα χωριά που έχουμε τα γνωστά, το γνωστό τουριστικό προϊόν της Χίου. Και το Σάββατο είναι μία ελεύθερη μέρα για όλους. Την Κυριακή το απόγευμα θα φύγουν από το νησί. Εμείς έχουμε προσπαθήσει σαν Δήμος, αλλά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτό το project. Έχουμε μία άριστη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βολισσού, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εκπροσωπεί επάξια όλη την Αμανή, κάνει πάρα πολλή δουλειά και σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχει βοηθήσει και το νομικό πρόσωπο, το οποίο μας έχει δώσει κάποια υλικά που θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τα project. Γενικά είναι μια συνεργασία πολλών παραγόντων. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό που γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τόσο σημαντικό, τόσο μεγάλο, τόσο διευρυμένο στην περιοχή της Βολισσού. Και είμαστε σίγουροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και θα περάσουν καλά και θα μπορέσουμε αυτό το project να το επαναλάβουμε. Είναι ένα φεστιβάλ τέχνης. Είναι άνθρωποι από πανεπιστήμια όλης της Τουρκίας, όπως είδατε, καθηγητές και φοιτητές. Συμμετέχουν από τη Χίο πολλοί καλλιτέχνες, όπως, όχι δεν θα πω ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσω κάποιον, θα σας τα δώσω τα ονόματα μετά. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που θα πάει καλά, θα βγει καλά, έχει δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος γι' αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους γι' αυτό. Πώς είναι συνολικά οι καλλιτέχνες στην Τουρκία? 70. Μας μιλήσετε κι εσείς για την πρωτοβουλία που πήρατε. Να μας στείλεις τα ονόματα. Ρωτώ ελληνικά ό,τι θέλεις. Θέλεις τα ονόματα. 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 Ναι. Τον εδώ. Εσάς πέστε εδώ. Α, εδώ που είναι το τώρα. Έχεις ένα χαρτί, Μαρία. Έχει ξεκινήσει. Ναι, το γράφουμε, το γράψουμε τώρα. Ωραία, το γράφουμε τώρα τα ονόματα για να το δούμε. Ωραία, το δεν ξέρετε τι σημαίνει. Οπότε, θέλεις να πεις και εσύ δύο λόγια. Because of this good project, I want to say thank you to Vivi for everything. Because Turkish artists, because of Vivi, now see the beautiful hills, and they will work together art. Efforts to Parapoli. Εμείς ευχαριστούμε, και για μας είναι πολύ σημαντικό. Και ελπίζω αυτό το project να έχει και συνέχεια και να είναι ένα φεστιβάλ που θα γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους πανεπιστημιακούς θα ήθελε να μας πει πώς το έχουν παρουσιάσει τους φοιτητές. Hocam bir şeyler söylemek isterseniz duygularınızla ilgili bence sen İngilizce olarak bir sonuca getir gitsin bence. Tamam. Çünkü daha iyice mesaj veremedim. Hiç gerek. Bahsetti zaten. Sen bir şey söylemek ister misin? Bir mesaj veriyor. Yok, onu bahsetti. Yok. Genel olarak bir şeyler... İki toplum arasında iki dostluk, kardeşlik. Hani, sanatçılık, yok kardeşlik, barış demeyin. Beraber Yunan sanatçıları tanıma, Yunan sanatçıları Türk sanatçıları tanıma fırsatı bulacak. O kadar. Evet.
generally, we are very happy to meet with Greek artists as Turkish artists all together at this festival. We thank you very much. Πες του Πασχεθή για να βοηθήσουμε ναι, μετά να... Λέει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία και για το ότι θα δουλέψουν Τούρκοι με Έλληνες καλλιτέχνες όλοι μαζί και ευχαριστούν πάρα πολύ. Και εμείς τους ευχαριστούμε, γιατί για όλους μας είναι μια ευκαιρία και για τους δύο και για τα δύο μέρη που συμμετέχουν και είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή προβολή για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν δουλεύουμε όλοι μαζί οι λαοί και ότι δεν έχουμε πράγματα να μας χωρίζουν. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, αν θέλετε κάτι άλλο να μας πούν. Αυτά τα έργα, να βοηθήσω λιγάκι, θα παρουσιαστούν ίσως και στην Γκαλερί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και εδώ τα έργα που θα φτιάξουν, έτσι για να σας βάλουμε και λίγο μετά. After this artwork, yes, maybe August. Yes. Πότε θα έρθει αυτό? Θα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη. Απαντήσει να το τα έργα που θα παραχθούν σε αυτή τη συνάντηση θα εκτεθούν και στη γκαλερί στην Κωνσταντινούπολη, στην γκαλερί Πινέλο, στην γκαλερί του Άγγελου στην Κωνσταντινούπολη. Τα έργα που θα γίνουν στην Βολισσό, στην Αμανή, στο σχολείο ή στο δρόμο, θα έχουν κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, θα είναι ελεύθερο ό,τι θέλει ο καθένας να... Στο σχολείο είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το ίδιο και στο δρόμο, στο χωριό. Ξέχασα να σας πω ότι εκτός από τον εμπορικό δρόμο που προσπαθούμε να αναβιώσουμε και να το κάνουμε με τη ζωγραφική να δείξει ζωντανός, θα δουλέψουμε και ένα κομμάτι στον πύργο. Ψηλά, στο κάστρο, στη Βολισσό, κάτω από το κάστρο. Έχουν επισκεφθεί το χωριό ή όχι ακόμη? Μόνο ο Άγγελος έχει ανέβει στο χωριό για να το οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Άγγελε, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τη Βολισσό? Πώς σου φαίνεται το χωριό της Βολισσού? First time I'm in Volissos, before many times in Hios, but first time in Volissos because of Vivi. Really different village and historical and people is always smiling. I like. Θα το μεταφράσω. Βοηθάει μετά για να το παίξουμε. Είπε ότι του αρέσει στη Βολισσό, είναι ένα ιστορικό χωριό. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη Βολισσό, αλλά έχει έρθει πολλές φορές στη Χίο. Και του αρέσει γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα χαμογελαστοί. Η Βολισσιανή. Εγώ δεν το είχα προσέξει. Εγώ το είχα προσέξει. Να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Θα έρθουν και άλλοι, δηλαδή που θα επισκεφθούν για να δουν τα έργα από τον 70, δηλαδή αυτό θα αναπτύξει τον τουρισμό σας στην Βολισσό. Εμείς απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί. Οι επισκέπτες που είναι ήδη στα δωμάτια εκεί μπορούν να συμμετέχουν. Ήδη έχει δηλώσει συμμετοχή κόσμος που ανεβαίνει στη Βολισσό για να συμμετέχει στο project, δηλαδή μέσα στις ομάδες που θα ζωγραφίζουν να μπουν και άνθρωποι που είναι επισκέπτες αλλά και χιώτες που έρχονται επάνω. Και είναι αυτό που συμβαίνει, δηλαδή εμένα με έχει ενθουσιάσει, γιατί δεν είναι 70 άνθρωποι που έρχονται, κάνουν κάτι και φεύγουν. Είναι 70 άνθρωποι από ένα μέρος, από μια άλλη χώρα, οι οποίοι θα συμπράξουν με ανθρώπους από εδώ που είναι καλλιτέχνες, αλλά και με ανθρώπους από εδώ που δεν είναι καλλιτέχνες, αλλά τους κινείται ενδιαφέρον όλη αυτή η δραστηριότητα. Και δημιουργείται ένα πολύ ωραίο πολιτιστικό αποτύπωμα και ένα πολιτιστικό προϊόν, το οποίο δημιουργεί και μνήμες. Δηλαδή, αυτό μπορεί του χρόνου οι ίδιοι άνθρωποι να έρθουν για να δουν αυτό που έφτιαξαν στη Βολισσό. Και δημιουργείται ένα πολιτιστικό και πολιτιστική ανταλλαγή, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει άλλη δραστηριότητα. Και την επόμενη μέρα στο Νότιο Αιχείο, είπατε. Στην Νότιο Αιχείο θα πάνε μόνο την Παρασκευή. Όλες τις μέρες είναι στη Βολισσό.